Σε αυτό το επεισόδιο έχουμε ένα παράδειγμα γόμωσης μιας δεξαμενής, όπου θα βάζουμε μια επιθυμητή τιμή και θα πρέπει να την ακολουθεί ο ελεγκτής μας. Θα δημιουργήσουμε δύο ελεγκτής, έναν με Fuzzy Logic και ένα με PID Controller, και στο τέλος θα τους συγκρίνουμε με βάση τις γραφικές που μας αναπαριστούν και θα πούμε και κάποια πράγματα για το πώς χρησιμοποιούμε τον καθένα. Σε προηγούμενα επεισόδια έχουμε δει πώς δημιουργούμε έναν PID Controller, πώς τον προσομοιώνουμε, τι έχουμε χρησιμοποιήσει πραγματικό PLC, όπως επίσης έχουμε δει και πώς δημιουργούμε σε άλλο επεισόδιο μέσω ενός ψυχτικού παραδείγματος της βιομηχανίας, Fuzzy Logic, πώς εισάγουμε τους κανόνες και γενικότερα πώς δημιουργούμε έναν Fuzzy Controller. Σε αυτό το επεισόδιο θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το MATLAB Simulink. Το μόνο που θα πω πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία είναι τους κανόνες τους οποίους έχουμε βάλει στο Fuzzy Logic, γιατί τις τιμές του PID Control θα τους δούμε στη συνέχεια. Ο πρώτος κανόνας μας λέει ότι αν η στάθμη είναι η επιθυμητή, τότε η βαλβίδα δεν αλλάζει. Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, τότε η βαλβίδα ανοίγει γρήγορα για να κάνει την αναγόμωση. Εάν η στάθμη είναι υψηλή, τότε η βαλβίδα κλείνει γρήγορα ώστε να μην υπάρξει υπερχείληση της δεξαμενής. Και έχουμε και βάλει και δύο πιο τροποποιημένους κανόνες. Ο τέταρτος κανόνας μας λέει πως εάν η στάθμη μας είναι ok, αλλά υπάρχει θετική ροή, τότε σιγά σιγά κλείνει η βαλβίδα ώστε να μην υπάρχουν ταλαντώσεις. Ενώ ο πέμπτος κανόνας μας λέει πως εάν η στάθμη είναι η επιθυμητή, όμως η ροή είναι αρνητική, δηλαδή χάνουμε ουσιαστικά το υγρό, τότε η βαλβίδα θα ανοίξει σιγά σιγά πάλι για τον ίδιο λόγο για να μην υπάρξουν ταλαντώσεις. Για να τρέξουμε το παράδειγμά μας, θα πληκτρολογήσουμε απλά στο MATLAB Open System SL Tank, όπως βλέπουμε στις οθόνες μας, και θα πατήσουμε το Enter. Με το πατήσουμε το Enter θα μας εμφανιστεί το Simulink, το οποίο θα έχει μέσα αυτό εδώ το σύστημα, το οποίο για να φτιαχτεί είτε το παίρνουμε έτοιμο είτε μπορούμε να το δημιουργήσουμε από το View Library Browser, όπως είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά, και να πάρουμε όλα αυτά τα εξαρτήματα που χρειαζόμαστε. Εδώ αυτό που βλέπουμε στις οθόνες μας είναι ένα σύστημα το οποίο έχει έναν PID controller και ένα Fuzzy Logic. Εδώ έχουμε έναν επιλογία στον οποίο θα επιλέξουμε εάν θα χρησιμοποιήσουμε το PID ή αν θα χρησιμοποιήσουμε το Fuzzy Logic. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε και τα δύο και θα το δούμε. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχοντας το 0 υπάρχει η προεπιλογή του Fuzzy Logic. Πατώντας το play, αυτό που θα μας εμφανίσει είναι ένα γραφικό περιβάλλον της δεξαμενής. Εάν πατήσουμε διπλό κλικ πάνω στο comparison, το ανοίξουμε για λίγο, θα δούμε ουσιαστικά με κίτρινο χρώμα την επιθυμητή στάθμη και με μπλε χρώμα το πώς αποκρίνεται ο ελεγκτής μας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση ουσιαστικά εδώ γύρω στα 3 δευτερόλεπτα και στη μόνιμη κατάσταση υπάρχει μια ταλάντωση. Βλέπουμε ότι εδώ πέρα ξεπερνάει λίγο, πάει πιο πάνω από την επιθυμητή τιμή, όπως φαίνεται και εδώ λίγο λιγότερο, κάτω φαίνεται λίγο περισσότερο. Όμως γενικότερα ο ελεγκτής μας αποκρίνεται σωστά. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να αλλάξω όπως τρέχει το σύστημα με διπλό κλικ την τιμή αυτή και να βάλω μια αρνητική τιμή, όπως βλέπουμε εδώ αυτή είναι η συνθήκη. Πατώντας apply, αυτό που θα κάνω είναι να εφαρμόσω έναν PID ελεγκτή. Με το που εφαρμόσω το PID ελεγκτή βλέπουμε ότι έχουμε πολύ καλύτερη απόκριση, βλέπουμε ότι φτάνει λίγο πιο γρήγορα στην επιθυμητή κατάσταση, όμως έχουμε μία υπερανύψωση όπως βλέπουμε και όταν είμαστε στον θετικό παλμό, αλλά όταν είμαστε και στον αρνητικό παλμό. Βλέπουμε ότι επίσης υπάρχουν ταλαντώσεις μέχρι να σταθεροποιηθεί, όμως σταθεροποιείται σε μία μόνιμη κατάσταση ακριβώς επάνω στο κίτρινο, δηλαδή στο τέλος. Έχουμε μία καλύτερη απόκριση στη σταθερή κατάσταση με το μικρότερο σφάλμα. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με τον τρόπο που είναι στημένος στο παράδειγμα PID ελεγκτής, όπως και ο Fuzzy. Δηλαδή, εάν εμείς ας κλείσουμε το παράδειγμα και ας ανοίξουμε τον PID ελεγκτή να δούμε τι τιμές έχει δώσει. Βλέπουμε ότι οι τιμές που έχει δώσει είναι στο Proportional 2, ενώ στο Derivative έχει δώσει 1. Ουσιαστικά εδώ πρόκειται για ένα PID controller, γιατί δεν χρησιμοποιούμε τον I. Ο I, εάν έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι σαν αυτή που αλλάζει συνεχώς, δηλαδή με παλμούς, δεν είναι καλό να το χρησιμοποιούμε γιατί επηρεάζει τη σταθερή κατάσταση και μας βοηθάει να εξομαλύνουμε τη σταθερή κατάσταση. Εδώ επειδή αλλάζει συνέχεια δεν υπάρχει σταθερή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, εγώ για το παράδειγμα θα το βάλω 5 αυτό, θα σταματήσω την προσομοίωση καταρχάς, δεν ξέρω αν το πήρε, λογικά θα το πήρε, ωραία. Και θα ξανατρέξω την προσομοίωση, θα ανοίξω και το comparison να δούμε τι γίνεται εδώ. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια πιο γρήγορη αλλαγή. Βλέπουμε ότι στη σταθερή κατάσταση καταρχάς υπάρχουν πολλές ταλαντώσεις, αυτό που είπαμε.
Ουσιαστικά τι κάνει ένας PID λεκτής, ο οποίος μας κάνει το σύστημά μας πιο γρήγορο, δηλαδή ουσιαστικά το πότε θα φτάσουμε στην επιθυμητή τιμή, αλλά του δίνει μία φόρα, μία αδράνεια, οπότε σταματάει δύσκολα. Αυτό το προβλέπει το D, το οποίο λέμε ότι βλέπει το μέλλον, είναι σαν το χειρόφρενο του αυτοκινήτου και θα το σταματήσει άμα το αυξήσουμε, θα το κόψει πολύ. Όμως όταν τρέξει με μεγάλη ταχύτητα και τραβάς χειρόφρενο, τα αποτελέσματα δεν είναι και τα καλύτερα. Γι' αυτό και συνήθως εφαρμόζουμε και τον όρο I, που είναι αυτό που βλέπει την τωρινή κατάσταση, δηλαδή το παρόν. Και ουσιαστικά είναι το φρένο του αυτοκινήτου. Πατάμε μικρό φρένο για να το εξομαλύνουμε στη σταθερή κατάσταση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε επίσης είναι καταρχάς να το αλλάξουμε αυτό και να το βάλουμε όπως το είχε το παράδειγμα για να έχουμε μια καλύτερη απόκριση. Ή μπορούμε να αυξήσουμε, να το κάνουμε το πι 10 φορές πιο γρήγορο και να δοκιμάσουμε και αυτό. Για να δούμε τώρα την απόκριση, θα είναι πιο γρήγορη. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ταλαντώσεις, όμως έχουν μικραίνει οι ταλαντώσεις και γενικότερα αν και έχουμε περισσότερες ταλαντώσεις, βλέπουμε ότι εδώ είμαστε περίπου στο 5% και το 2% το πιάνουμε εδώ και ίσως εδώ δεν έχουμε σχεδόν κάτω από 1% σφάλμα, οπότε αν το αυξήσουμε κι άλλο λογικά θα έχουμε περισσότερες ταλαντώσεις αλλά μικρότερη διακύμανση, δηλαδή ουσιαστικά μικρότερη περίψωση και βλέπουμε το σύστημά μας προφανώς είναι και πολύ πιο γρήγορο. Εδώ βλέπουμε ότι είναι γύρω στα 2 δευτερόλεπτα η απόκριση του συστήματος. Οπότε μπορείτε να παίξετε και να βρείτε τον κατάλληλο ελεγκτή που κάνει για σας. Ανάλογα φυσικά και την εφαρμογή. Εάν η εφαρμογή μας αντέχει ταλαντώσεις όμως θέλει μια καλύτερη τιμή, μπορούμε να αυξήσουμε το P. Από εκεί και πέρα πώς χρησιμοποιούμε το PID και το Fuzzy Logic. Ο PID είναι ένας καλός ελεγκτής για κάποιον που θέλει, μάλλον που έχει ένα συγκεκριμένο όριο. Ενώ ο Fuzzy Logic είναι πιο εύκολος να φτιαχτεί γιατί μπορούμε να πάρουμε οδηγίες από έναν χειριστή του μηχανήματος, να τους βάλουμε με λέξεις ανθρώπινες μέσα και να φτιαχτεί ο ελεγκτής και μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα, δηλαδή τι θα γίνει σε κάθε περίπτωση. Το BID συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε εκεί που δεν ξέρουμε αν υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να βρεθεί το σύστημά μας σε αστάθεια, γιατί σε εκείνες τις περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει ο BID ελεγκτής. Αυτό ήταν το επεισόδιο, ελπίζω να σας άρεσε, να διασκεδάσετε όσο και εγώ παίζοντας με τους ελεγκτές. Έως το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά!